Κύριε Γιαννιδάκη, καλημέρα. Ειλικρινά χαίρομαι πολύ που συναντηθήκαμε τυχαία. Γιατί αυτό θα μου δώσει μια ευκαιρία να κάνω μια κάποια διευκρίνηση σχετικά με ορισμένες δηλώσεις που έκανα χθες το βράδυ σε μια εκπομπή συναδέλφου σας στην τηλεόραση. Είπα ότι η πρόθεσή μου ήταν, είναι και θα είναι να έχω την υποψηφιότητα, να υποβάλω υποψηφιότητα στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει πριν από καμιά δεκαριά μέρες περίπου, σας είχα δώσει μια πληροφορία ότι πιθανόν ενδιαφερθώ για την περιφέρεια. Και μάλιστα έχει γίνει και ευμενώς αποδεκτή από εσάς, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ειλικρινά με τιμά, γιατί δείχνει ότι έχετε μια εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου. Αλλά όμως αυτό το πράγμα δεν ισχύει, και θέλω ειλικρινά να σας ζητήσω συγγνώμη αν γράψατε ή αν εκτεθήκατε βάζοντας αυτή την πληροφορία, γιατί σε καμία περίπτωση δεν ενδιαφέρομαι για την περιφέρεια. Εγώ βασίζομαι σε εσάς πάντα, είσαστε ένας δημοσιογράφος που γνωρίζω χρόνια, ένας δημοσιογράφος με κύρος και κυρότητα, και ξέρω οπωσδήποτε ότι όλα όσα λέτε, όλα όσα γράφετε είναι υπεύθυνα, έγκυρα και προέρχονται από τους ανθρώπους οι οποίοι σας τα λένε. Λοιπόν, για μια ακόμα φορά, και πιστεύω ότι θα δοθεί η δυνατότητα από εδώ και στο μέλλον να έχετε δηλώσεις μου παρεμφερείς, σας λέω ότι θα ασχοληθώ με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Δεν με ενδιαφέρει η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και θα τα πούμε και θα τα λέμε συνέχεια. Απλά, κύριε Πρόεδρε, εμείς να δηλώσουμε για μία ακόμη φορά την εκτίμησή μας στο πρόσωπό σας. Πιστεύουμε ότι είστε ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο στον χώρο της αυτοδιοίκησης με την τεράστια εμπειρία σας και βεβαίως θα πρέπει να ασχοληθείτε. Θέλουμε βεβαίως, χαρήκαμε για αυτή την διευκρίνησή σας, να μην φανεί ότι εμείς λέμε ανακρίβειες ή κάνουμε κάποια σκοπιμότητα. Σε καμία περίπτωση. Ήταν κάτι που σας το είπα εγώ και μάλιστα. Το είπα σε μια στιγμή έκρηξης, γιατί ήμουνα σε μια παρέα φίλων οι οποίοι ζητούσαν επιμόνως να μάθουν τα σχέδιά μου. Και αν θα θέλατε, επειδή βλέπω και επίκαιρο, απέναντι σε ένα τοίχο λέει ακόμα δεν είπαμε την τελευταία λέξη. Λοιπόν, τους είπα ακόμα δεν έχουμε πει την τελευταία λέξη, θα πάω για περιφέρεια, τους είπα, θα πάω για πρωθυπουργό. Κλείνεται λοιπόν, την κουβέντα, θα το πάρω. Κλείνουμε αυτή την κουβέντα. Χάρηκα που τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία στη συνέχεια που αναμένεται για το μήνα Φεβρουάριο να είναι πολύ καυτή για την πολύ πορεία. Πολύ καυτή, και θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί πάντοτε είσαι κοντά. Συνεδριάζεις TED και πάντοτε έγκυρα μεταδίδεις όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, και να πάρω και την τελευταία λέξη που λέει εδώ και να κλείσουμε με αυτό.